τόσων σε τεχεία και δυο χιλιάδες. Χιλιά και δυο χιλιάδες. Παρέα με πρωθυπουργό θα κάνω με καλτάδες. Υπό τους ήχους της κριτικής ασκομπαντούρας και με παραδοσιακές μαντινάδες έγινε δεχτός ο πρωθυπουργός στο χωριό Γκέργερη Ηρακλείου την πρώτη μέρα της περιοδίας του στην Κρήτη. Η Γκέργερη καλωσορίζει τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η υποδοχή των κατοίκων της περιοχής στον Αλέξη Τσίπρα και τους υπουργούς που τον συνοδεύουν ήταν ιδιαίτερα ζεστή. Αλέξη, καλώς όρισε σήμερα στο χωριό μου. Να σε γνωρίσω από κοντά, αυτό ήταν το όνειρό μου. Είπες, είσαι παιδάκι του λαού με όλη τη σημασία. Γι' αυτό και εμείς σου δώσαμε αυτή την εξουσία. Πιστεύω ότι αυτό το αντάμωμα είναι ουσιαστικό και θα μας δώσει όλους δύναμη για να συνεχίσουμε ένα δύσκολο αγώνα. Παίρνω δύναμη για να παλέψω και να συνεχίζω να παλεύω προκειμένου να βγει η χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι να υποχωρήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Καλή δύναμη. Γεια σας. Νωρίτερα από την περιφέρεια Κρήτης και στο διάλογο που είχε με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός έβαλε φρένο στην εκλογολογία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2019. Είναι πολιτική βούληση της κυβέρνησης μου σε αυτή την τετραετία μέχρι το 2019 που θα γίνουν οι εκλογές να έχουν ξεκινήσει και να έχουν προχωρήσει δύο πολύ μεγάλα έργα για την Κρήτη. Το ένα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, που αποτελεί βασική πολιτική επιλογή. Και το δεύτερο είναι η Κρήτη να αποκτήσει ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μεσογείου, το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Στόχος μας είναι μέσα από μια διαδικασία κατάθεσης ανταγωνιστικών προτάσεων μέχρι τέλος του 2017, το πολύ αρχές του 18 έχει τελειώσει η διαγωνιστική διαδικασία. Στην επίσκεψή του αμέσως μετά στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός παρέδωσε στον Πρωθυπουργό το μετάλλιο της πόλης του Ηρακλείου. Ευχαριστώ.